Να δούμε τα θέματά μας. Μαζί μας είναι σήμερα, θα αρχίσω από την κυρία, επιτρέψτε μου, έτσι. Είναι η κυρία Αποστολάκη, είναι δικηγόρος, ξέρει και νομικά και οικονομικά και είναι η κυρία του Βορρά, όπως λένε. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Εγώ επαναλαμβάνω πάντα ότι είστε ένα μεγάλο λαϊκό και πατριωτικό κόμμα. Όπως το προδιέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και αυτά είναι θέσφατα στην πολιτική, κυρία Αποστολάκη. Είναι όπως το λέτε, κυρία Αυτιά. Ακριβώς αυτό. Και έχει αποδείξει πολλές φορές ο κύριος Ανδρουλάκης και στα εθνικά και στα οικονομικά και στα κοινωνικά θέματα πόσο στέκεται κοντά στον κόσμο. Όπως είστε, δεν έρχεστε μαζί με τους αρχηγούς σας να κάνουμε την κουβέντα, μιας και ξέρετε οικονομικά, να καταλάβει ο κόσμος πέντε πράγματα. Πώς το βλέπετε, κυρία Αποστολάκη? Το βλέπω εξαιρετικά θετικό. Εγώ, ξέρετε, είμαι υπέρ των debates. Γιατί πιστεύω ότι ακόμα και εκείνα που οι κανόνες τους μπορεί να μην είναι οι αρτιότεροι, ναι, από τη στιγμή που είναι ζωντανή και υπάρχει διάλογος, απαντούν σε ανάγκες των πολιτών. Και όσο και να λέμε ότι ο κόσμος με την πολιτική έχει αποστασιοποιηθεί ή δεν την εμπιστεύεται ή οτιδήποτε άλλο, εγώ βλέπω όσο πλησιάζουμε προς την 21η Μαΐου ένα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών. Διαβάζω ότι τα νούμερα της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην εκπομπή σας ήταν υψηλά. Διαβάζω ότι όποτε υπάρχουν debates κάνουν πολύ αυξημένα νούμερα σε σχέση με ό,τι γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Που ο κόσμος γίναγε την πλάτη σε αυτού του είδους εκπομπές και προτιμούσε μυθοπλασία, ψυχαγωγία ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα όμως οι εκλογές είναι αύριο. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει ποιες θα είναι οι απαντήσεις και η λύση στα προβλήματά του. Άρα ο δημοκρατικός διάλογος μόνο να βοηθήσει μπορεί. Και σας λέω, εγώ βλέπω με εξαιρετικό, με μεγάλη χαρά, ότι ακόμα και σε ηλικίες που βλέπουμε μια ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από τα πολιτικά, σε πιο νέους ψηφοφόρους και πιο νέους ανθρώπους, μάλιστα, ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την πολιτική. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο λόγος σας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Κυρία Αποστολάκη, πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Μητρόπουλος, εσείς είστε πολύ καλή στα νομικά και διαπρέπεται. Λέει το εξής, ότι το Συμβούλιο Επικρατείας εγκάλεσε την προηγούμενη κυβέρνηση και της είπε φέρε πίσω τις μετοχές του υπερταμείου, διότι φέρε τις μετοχές από το υπερταμείο πίσω, διότι κακώς ενήργησες προς αυτή την εξέλιξη. Χθες είχαμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Τελικά η υπόθεση αυτή ήταν σοβαρή ή ήταν μια τρύπα στο νερό? Αναφέρεστε για τη δήλωση του Πρωθυπουργού σε σχέση με την ανάθεση στην BlackRock? Όχι, αναφέρομαι στο θέμα του νερού. Ο κόσμος βγήκε στενά στο τέλος. Ο κύριος Αλεξιάδης έχει τα επιχειρήματα του κόμματός του. Ο κύριος Πρωθυπουργός χθες είπε αυτά εδώ. Ότι επιστρέφει στο δημόσιο. Και έχουμε και τούτο εδώ. Την απόφαση του ΣΤΕ. Ελάτε κύριοι, κακώς βάλατε το νερό στο υπερταμείο. Ωραία. Δηλαδή δώσατε τα Άγια της Κισίν. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τα εξής θέματα. Πρώτον, το τρίτο μνημόνιο, ναι, ανεξάρτητα από το αν κατά την άποψή μας ήταν το επαχθέστερο ή όχι, το βέβαιο είναι ότι ήταν το αχρίαστο μνημόνιο. Τα άλλα δύο δεν θα μπορούσαν να τα έχουμε υπερκεράσει. Μάλιστα. Το τρίτο ήταν το αχρίαστο. Και εγώ λέω το επαχθέστερο, ναι, γιατί υποθηκεύτηκε η δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Από εκεί και πέρα, και σε σχέση με την σημερινή κυβέρνηση, μάλιστα, η σημερινή κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που έφερε, προφανέστατα δημιούργησε ένα μέτωπο, όπως ξέρετε, στη Βουλή. Δεν υπήρξε ούτε ένα κόμμα που να έρθει να υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη, γιατί η συγκεκριμένη διάταξη ήταν κερκόπορτα και είναι κερκόπορτα σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ρυθμιστικές ανεξάρτητες αρχές δεν έρχεσαι ποτέ να νομοθετήσεις για ένα δημόσιο αγαθό. Το γεγονός δε ότι αναγκάζεται ο Πρωθυπουργός στη δική σας εκπομπή, κύριε Αυτιά, να έρθει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να το διαψεύσει, έχει να κάνει και θα έπρεπε να τον προβληματίζει με την αξιοπιστία του. Γιατί αν τα πράγματα ήταν τόσο καθαρά και τόσο εμφανή, δεν μπορεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να είναι παραπλανημένο. Το κρατώ. Αυτή η διάταξη ανοίγει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση, μάλιστα, του νερού και το ΠΑΣΟΚ την καταψήφισε χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Αλεξιάδη. Ήσασταν απόλυτα σαφείς. Ο πολιτικός καθοδηγητής του ΠΑΣΟΚ, κύριε Αποστολάκη, λέει εμείς με Βαρουφάκη και κλειστές τράπεζες και σούξα, σκούπα, μούπες και λοιπά, εμείς καμία απολύτως σχέση. Ερώτημα λοιπόν. Μετά την χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, εγώ θα τηρήσω το Σύνταγμα. Η πρώτη κάλπη έχει τη μεγάλη σημασία κλπ. Θέλω μια απάντηση ευθεία
από όλους σας, ζητώ συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, κύριε Σπανάκη, έτσι, αλλά έπρεπε μια, να κάπου μια, να το. Μια χαρά, μια χαρά ζωντανή εκπομπή. Πάμε. Και με μεγάλη ελάτε, ελάτε, κύριε Αποστολάκη, πάμε. Λοιπόν, καταρχήν θέλω γιατί να πω. Και ο... Καταρχήν θέλω να πω, κύριε Αυτιά, ότι χαίρομαι πολύ που η εκπομπή σας έγινε το όχημα για να ανασκευάσει ο Πρωθυπουργός την απόλυτα αντιθεσμική στρατηγική και συμπεριφορά του μέχρι χτες. Γιατί μέχρι χτες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πολλά στελέχη συνάδελφοι του κύριου Σπανάκη, σε εκπομπές, εγώ είχα βρεθεί πολλές φορές μαζί του σε τηλεοπτικά στούντιο, διαβεβαίωναν ότι την πρώτη Κυριακή η εντολή θα κατατεθεί, γιατί στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Και νομίζω. Και είναι στόχος αυτός. Κύριε Σπανάκη, είναι άλλο να έχει στόχο την Μα αυτοδυναμία και είναι άλλο. Και είναι άλλο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι θα καταθέσει την εντολή. Αυτό είναι περιφρόνηση της Λαϊκής Βούλησης καταρχήν και δευτερευόντως του άρθρου 37 του Συντάγματος. Θυμάστε τη δήλωση. Χαίρομαι πάρα πολύ που φαίνεται διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω ότι δυστυχώς το κίνητρό του είναι αυτό και όχι η θεσμική προσήλωση, αντιλήφθηκε πόσο προσέβαλε τον ελληνικό λαό και ανασκεύασε. Νούμερο ένα, λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει και έχει πει από την αρχή ότι την πρώτη εντολή θα τη σεβαστούμε, την τρίτη εντολή θα τη σεβαστούμε. Με Βαρουφάκη θα πάτε. Ακούστε, με το πρώτο κόμμα. Είναι προφανές ότι με τον κύριο Βαρουφάκη δεν έχουμε καμία δυνατότητα συζήτησης με ανθρώπους που έπαιξαν με το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας και με τη δραχμή. Άρα δεν τίθεται κανένα θέμα το ΠΑΣΟΚ να συμμετέχει σε κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει το ΜέΡΑ25. Πιο σαφής δεν γίνεται. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ακούω τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για προοδευτικό μέτωπο. Δεν είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ σε προοδευτικό μέτωπο. Είτε με το ΜέΡΑ25, είτε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο σεβόμαστε για τους αγώνες και τη συνέπειά του, αλλά δεν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με εμάς. Τελεία εδώ.